Για θα σας διαβάσω για τις αποδείξεις της συγκάλυψης τι είπε ο δικηγόρος των θυμάτων των Τεμπών. Το πρώτο τριήμερο στην τροχέα Λάρισας διαβιβάζεται έγγραφο του κυρίου Βελόπουλου που λέει: «Απευθύνω ερωτήματα στις συναρμόδιους υπουργούς για το τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Παρόλο που υπάρχει αυτό και την έκτη μέρα λαμβάνει γνώση αρμόδια του τα ανακρίτρια, δεν γίνεται καμία ενέργεια», λέει ο συνήγορος συγγενών, «προκειμένου να δεσμευτεί το αποδεικτικό υλικό των καμερών», αυτά που ζητούσα εγώ από την αρχή, «να προχωρήσει σε κατασχέση του υπόλοιπου αποδεικτικού υλικού στο σταθμό φόρτιο της Θεσσαλονίκης, να μπουκάρουν οι αρχές και να πάρουν το σκληρό δίσκο». Τότε τα έλεγα, την τρίτη μέρα, και τα λέει ο συνήγορος συγγενών. Δεν τα λέει ούτε ο Ανδρουλάκης που θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο την ιστορία, ούτε ο κ. Κασελάκης, ούτε ο κ. Φάμελος. Και συνεχίζει ο συνήγορος: «Αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του πρώτου δεκαημέρου. Και δεν θα αποφύγουν τις ευθύνες τους. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος», λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, «έδωσε ξεκάθαρα ένα έναυσμα σκέψης για να ξεκινήσουν την έρευνα», που βέβαια δεν έκαναν ποτέ. Αν αυτό δεν λέγεται συγκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας και προσπάθεια συγκαλύψεως, τι λέγεται? 7 μήνες μετά από ό,τι είχα ζητήσει εγώ για εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή Διερευνήσεως των Τεμπών, παιδιά μου, ήταν μόνο στα χαρτιά. Δεν έκαναν τίποτα για να υπάρχει μια επιτροπή να ελέγξουμε το έγκλημα των Τεμπών. Ζήτησε από τον ΕΡΑ εμπειρογνώμονες. Σήμερα, μετά από 13 μήνες, όρισαν 3 διερευνητές. Είναι ο περίγελος της Ευρώπης η Νέα Δημοκρατία. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Τι λέει ο κύριος Ηλιόπουλος? «Το ξυλόλιο εντοπίστηκε από το χημείο του κράτους και βρέθηκε μάλιστα μεγάλης καθαρότητος». Πότε βρέθηκε? Να σας πω εγώ. Όταν σήμερα ο κύριος Φλωρίδης ήταν εδώ προχθές, κύριε Θεοχάρη, και έλεγε ότι οι πολιτικοί που μιλούν για μπάζα και μπαζώματα για τα μπάζα. Και έλεγε για μένα. Ο κύριος Φλωρίδης, αυτό λέω. Και σήμερα ο κύριος Φλωρίδης στο Open παραδέχθηκε ότι υπάρχουν μπάζα. Λοιπόν, αυτός είναι για τα μπάζα και έπρεπε να παραιτηθεί ήδη. Έπρεπε να παραιτηθεί. Αλλά τους ημιτικούς υπουργούς η Νέα Δημοκρατία τους κόχει ως κόρυν οφθαλμού για να τους προσκυνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.